παρακολουθούμε έναν καυγά ανάμεσα στα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζουμε ότι ο κόσμος πρέπει να βγάλει πάρα πολλά συμπεράσματα ακόμα και από τον καυγά και με τους όρους που διεξάγεται. Κυρία Παύλου, εγώ δεν συμμετείχα. Είναι εδώ οικογενειακός ο καυγάς. Κυρία Γκιουλέκα, ο καυγάς είναι σε όλους σας και δεν είναι μόνο στην τηλεόραση, είναι και στη Βουλή. Οπότε είναι γενική όχι, έννοια. Όχι, λέω για τώρα, για τη συζήτηση. Εσείς λέτε για τώρα, εγώ λέω συνολικά για τον καυγά σας. Εντάξει. Ο καυγάς είναι συνεχής. Λοιπόν, το βασικό είναι το εξής, ότι οι μεταφορές, οι μεταγραφές από το ένα κόμμα στο άλλο έχει τη βάση του στο ότι συμφωνούν μεταξύ τους στην ίδια πολιτική. Είναι στο ίδιο σπίτι και αλλάζουν δωμάτια. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει να παρεξενεύεται από όλη αυτή την εξέλιξη. Το δεύτερο στοιχείο που επιβεβαιώνεται είναι ότι το πολιτικό σύστημα αναδιατάσσει τις δυνάμεις του, έχει εφεδρείες κάθε φορά, συγκολητικές ουσίες όπως λέγαμε προεκλογικά για κόμματα τα οποία δημιουργούνται, κλείνουν, συνεργάζονται και εξαφανίζονται. Είναι αυτό ακριβώς που είπε ο κύριος Κουρουπλής πριν για να απορροφούνται οι κραδασμοί. Δηλαδή η δυσαρέσκεια από την κυβερνητική πολιτική πότε της Νέας Δημοκρατίας, πότε του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ, ανάλογα ποιος είναι στην εξουσία στην κυβερνητική, πρέπει να απορροφώνται, να εγκλωβίζει το λαό σε ψεύτικες ελπίδες. Αυτό λοιπόν πρέπει να κρατήσει, ότι παλεύουν όλοι με νύχια και με δόντια, παρά τους καυγάδες τους, για την πολιτική σταθερότητα, δηλαδή τη σταθερότητα της αντιλαϊκής πολιτικής που πετσοκόβει τους μισθούς, που καταστρέφει κατά κρεουργή τις συντάξεις, που βγάζει τα σπίτια στους πληστηριασμούς, να μην τα πω όλα μαζί, που οδηγεί την νεολαία στην ανεργία και ούτω καθεξής τα ξέρει ο κόσμος που μας ακούει. Παλεύουν όλοι για να κρατηθεί ο κόσμος εγκλωβισμένος στο μικρότερο κακό. Τσακώνονται όλοι για το ελάχιστο. Αυτό ψηφίσανε όλοι μαζί και στη συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί συμφώνησαν. Στην ελάχιστη υγεία, στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, στο ελάχιστο, στο τίποτα, στο λίγο, στη φτώχεια για τον κόσμο που δημιουργεί και στα πολλά λεφτά για τους χορτάτους, τους εφοπλιστές, τους επιχειρηματίες, τους μεγαλοξενοδόχους. Εκεί συμφωνούν όλοι. Γι' αυτό φεύγει ο ένας και πάει στο κόμμα του αλουνού χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Δείχνει και τη σύψη και τη διαφθορά αυτού του συστήματος. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κρατήσουμε, κύριε Σκάλκο, είναι ότι αυτό το σύστημα που γεννά τη φτώχεια και τους πολέμους, ακόμα και αυτή την περιβόητη κεντροαριστερά, επειδή με ρωτήσατε, που είναι ουσιαστικά η διαχείριση του ίδιου συστήματος, αποδεικνύεται ότι αυτή η συνταγή είναι χρεοκοπημένη. Ο λαός δεν έχει κανένα όφελος. Άρα ο δρόμος του ποιος είναι? Καθημερινά να οργανώνει τον αγώνα του, να εμποδίζει αυτά τα μέτρα, να εμποδίζει τη νέα επίθεση, να διεκδικεί τα αιτήματά του χωρίς να πηγαίνει στο ελάχιστο και να κατεβάζει τον πήχη του, και ταυτόχρονα, επειδή έχει και εκλογικές μάχες μπροστά, το κριτήριό του πρέπει να είναι ενιαίο. Όπως ενιαία είναι η επίθεση που δέχεται, διότι όλα αυτά τα κόμματα που τσακώνονται τώρα μεταξύ τους ψήφισαν όλα τα μνημόνια που έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Δηλαδή, στην πλάτη του λαού να θησαυρίζουν οι λίγοι, η ανάπτυξη καπιταλιστική, και γι' αυτό στις κάλπες πρέπει πραγματικά να ενισχύσει το αγωνιστικό ρεύμα που χρειάζεται και το μοναδικό σύμμαχο που θα έχει την επόμενη μέρα, που είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στη Βουλή ή στην Ευρωβουλή, και τα ψηφοδέλτια που στηρίζει στην τοπική διοίκηση, τη λαϊκή συσπήρωση σε δήμους και περιφέρειες. Αυτή είναι η διέξοδος, αυτή είναι η διαφορά. Αλλιώς τα υπόλοιπα, με συγχωρείτε, είναι και προσβολή για την νοημοσύνη του κόσμου, γιατί όπως, δεν ξέρω αν θα το συζητήσουμε για τα κόκκινα δάνεια, αλλά αυτό που είπε και ο κύριος Κουρουπλής είναι η πραγματικότητα, ότι ο νόμος έγινε για τις τράπεζες. Και αυτός ο νόμος ουσιαστικά γίνεται για να διευκολυνθούν οι τράπεζες να απαλλαχθούν από τα βαρύδια των επισφαλιών. Έχουμε καταθέσει πρόταση συγκεκριμένη εμείς που δεν την έχετε ψηφίσει ποτέ, για την ανακούφιση των λαϊκών οικοκυριών. Και για τα λαϊκά οικοκυριά θα μπορούσατε να μιλάτε για τους μισθούς, για τη στέγη, για τις συντάξεις, ώστε να μπορεί για την εργασία τη σταθερή και μόνιμη, για να μην αναγκάζεται να δανείζεται και όχι να προκαλείτε τώρα την κατάσταση να πουλιώνται τα δάνεια, να κερδίζουν οι τράπεζες λεφτά, να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρηματίες για να συνεισχυστεί η ανάπτυξη. Αυτό... Αν μας πει τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο εν παρόδο θα ήθελα να πω, μου έκανε εντύπωση γιατί δεν ψήφισε τα άρθρα 21 και 22 του συντάγματος. Δηλαδή πραγματικά είναι αλόκοτη ορισμένες φορές. Εγώ παρακολουθώ και
εκτιμώ πολλές φορές τη στοχοποίηση. Γιατί να λόγω, κύριε Κουρουλή. Αλλά το άρθρο 21 γιατί? Και 22 περιέχει διατάξεις που διασφαλίζουν τη στήριξη του κοινωνικού κράτους. Όχι, κύριε Κουρουλή. Επειδή δεν το καταλάβατε στη Βουλή από τις τοποθετήσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα. Επειδή κάνετε όμως εντυπωσιασμό στην τηλεόραση και ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι το 21 και 22. Επιτρέψτε μια σοβαρή θεσμική να σας απαντήσω. Επιτρέψτε να μιλήσω, κύριε Σκουρουπλής, κύριε Μπαλού, και θα έρθουμε. Ούτε εγώ σας απαντάω στο ερώτημά σας όμως, γιατί θα μείνει αναπάντητο ότι το 21 και 22 μιλάει για το ελάχιστο εγγυημένο, το ελάχιστο τα ψήφουλα, το ελάχιστο της υγείας για το 22, για την ανταποδοτικότητα στην κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή την κατάρτιση του κοινωνικού χαρακτήρα. Να μην το απαντήσω αφού το ρωτάτε. Κύριε Μπαλού. Πέστε. Αυτά που σας καταμαρτύρησε και ο κύριος Κουρουμπλής. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι και λίγο... ξεπερνάει τα όρια ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνετε τις ερωτήσεις. Κοιτάξτε, ό,τι υπάρχει και έχει περάσει που ανακουφίζει έστω και ελάχιστα το λαό στη Βουλή, το έχει ψηφίσει το ΚΚΕ. Επίσης έχει καταθέσει προτάσεις ουσιαστικές που δίνουν λύση και ανακουφίζουν το λαό, όπως το 751, οι συλλογικές συμβάσεις, προστασία πρώτης κατοικίας, δεν τα έχει ψηφίσει η κυβέρνηση παρά τα όψα έλεγε πριν, οπότε ας μην το συζητήσουμε τώρα, είναι και προκλητικό αυτό το πράγμα. Δεύτερο στοιχείο, θα πρέπει να θυμίσω και στον κύριο Κουρουπλή, επειδή μιλάει για τα άρθρα, ότι και οι ίδιοι δεν ψήφισαν φυσικά τα άρθρα που πρότεινε το ΚΚΕ για κατάργηση της δυνατότητας να περνάνε ξένα στρατεύματα από τη χώρα, την ισχυροποίηση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του δικού μας, την κατάργηση της εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, γιατί και εδώ είναι η συμφωνία τους. Η επιλογή αυτών των δυνάμεων είναι να είναι υποτελείς τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και των υπεριαλιστών. Αυτό υπηρετούν. Μάλιστα. Δεύτερον, έχουν αποφασίσει να υπηρετούν όλες τις επιδιώξεις που αποτείει το μεγάλο κεφάλαιο για την κερδοφορία του. Αυτό είπε ο κύριος Γκιουλέκας, η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κάνουν στην πολιτική. Είναι προκλητικό, επιτρέψτε μου, να θέλουν σήμερα αυτά τα κόμματα μέσα από τον ψεύτικο καυγά τους να έχουν φτωχοποιήσει την κοινωνία και όταν πετάνε ένα ψίχουλο να θέλουν να τους πούν και ευχαριστώ. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ο λαός δεν μπορεί να μείνει στο μικρότερο κακό. Κύριε δεν μπορεί Παλού, ο λαός, τελειώνω. Αν θέλετε, γιατί έχουμε υπερβεί πολύ το χρόνο. Ναι, εντάξει, νομίζω δεν ήταν δική μου ευθύνη αυτό. Όχι. Όχι. Οπότε μισό δευτερόλεπτο, γιατί η ουσία πια πάντως δεν είναι να εξηγούμε, κύριε Κουρουπλή, σας παρακαλώ. Τι θέλετε, κύριε Κουρουπλή? Ελάτε, κύριε Μπαλού, για το 21 και το 22. Σας απήντησα, αλλά εσείς μιλάτε και δεν ακούτε το συνομιλητή σας. Σας απάντησα ότι τα άρθρα αυτά... Θέλετε να ακούσετε ή θέλετε να μιλάτε? Θέλετε να ακούσετε ή θέλετε να τρώτε το χρόνο? Ακούστε λοιπόν, αφού δεν ακούστε στη Βουλή, ακούστε ότι τα άρθρα αυτά έχουν μέσα το ελάχιστο για την υγεία, το ελάχιστο για το μισθό και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνική ασφάλιση. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή, θα με επιτρέψετε όμως να το τελειώσω τώρα, αυτό δηλαδή που εσείς υλοποιείτε ως κυβέρνηση και θέλει να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία, τσακώνεται ποιος θα κάτσει στην καρέκλα να το συνεχίσει, τη φτωχοποίηση και το ελάχιστο επίπεδο ζωής. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι θέλουμε ό,τι μας ανήκει σήμερα. Στον 21ο αιώνα δικαιούμαστε να ζήσουμε καλύτερα, γιατί δουλεύουμε. Ωραία. Και δημιουργούμε αυτό το πλούτο που τρώνε λίγοι. Σας ευχαριστούμε. Σε αυτό πολύ. Τον δρόμο, λοιπόν, καλούμε το λαό. Καλούμε το λαό σε αυτό το δρόμο να σηκώσει κεφάλι της διεκδικήσεως του, να οργανώσει τον αγώνα του, να γυρίσει. Ενοχλείστε όλοι. Ενοχλείστε όλοι, κύριε Κατρίνη. Ενοχλείστε όλοι από αυτό που λέω. Γιατί με διακόπτετε? Δεν τον είχε ψηφίσει το κλείσαμε. Πρέπει να κλείσουμε το κλείσαμε. Το δάνειο λιπτών. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν φοβάμαι. Κύριε Κατρίνη. Κυρία Παλού και κύριε Κυριακά, πρέπει να γυρίσει ο λαός. Πρέπει να γυρίσει ο λαός και να χαράξει τη δική του πορεία και να ανατρέψει αυτό το βάρος σύστημα και εσάς που το υπηρετείτε.